Που μας επιτρέπει κάθε φορά να κάνουμε masterclass όποιο θέμα και να επιλέγουμε, να τα λέμε αυτά, γιατί εφόσον είναι κέντρο δημιουργικής απασχόλησης είναι καλό να μπορούμε να έχουμε αυτή την ελευθερία. Το άλλο είναι ότι χαιρόμαστε και αυτό που έχει γίνει και με τους μικρούς ανθρώπους εδώ διαδραστικά, και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το λέω τώρα στους γονείς. Ας πούμε, όταν έχετε παιδιά που είναι από 6, εντάξει, και πάνω, και ξαφνικά κάποιος σας λέει ότι θα κάνουν ένα δίωρο. Χωρίς διάλειμμα. Δηλαδή θυμάστε ότι το κανονικό σχολείο είμαστε σε διάλειμμα, μετά από 45 λεπτά αλλάζουμε. Εντάξει. Άρα η ώρα στο σχολείο το κανονικό είναι 45. Εδώ η ώρα είναι 2. Εντάξει. Και το πιο ωραίο, γιατί το έχει δει και η Έλση, το βλέπει και ο Απόστολος, το βλέπει και η Βίκη, είναι ότι μετά από 2 ώρες είναι οι οργανωτές που βγάζουν τα παιδιά. Εντάξει. Δεν λέω για τα άλλα που κάθονται 4 ώρες, γιατί έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις. Και λέω το εξής, αν το παιδί είναι ικανό να βαριέται μετά από 1/4, γιατί έχει ρυθμιστεί στο ωράριο της τηλεόρασης. Ξέρετε, γιατί αυτό είναι ένα παράδοξο. Σας λένε συχνά ότι τα παιδιά δεν μπορούν χωρίς διάσπαση προσοχής να παρακολουθήσουν κάτι σε ενιαίο πλαίσιο. Είναι λάθος, γιατί έγινε το ανάποδο. Στην Αμερική έβαζαν πολλές διαφημίσεις όταν έβλεπαν ένα έργο, και σιγά σιγά τα παιδιά συντονίστηκαν σε αυτό το χρονόμετρο. Άρα κάθε φορά που φτάνουμε στις διαφημίσεις, λίγο πριν τα παιδιά αποσυντονίζονται. Μετά λοιπόν, όταν αυτό ήρθε στην Ευρώπη, μας είπαν ότι τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν συνεχόμενο. Και μετά, όταν δείξαμε ότι έχει σχέση με τηλεόραση, δηλαδή άμα ξαφνικά ξεχάσουμε να βάλουμε τις διαφημίσεις, το παιδί παραμένει. Αρκεί το έργο να έχει ενδιαφέρον. Το άλλο που πρέπει να καταλάβουμε, το λέω τώρα για τους γονείς, γιατί μερικές φορές σας νευριάζει ότι του λέτε κάνε αυτό και δεν θέλει, ή του βάζετε ένα μάθημα και σας βγαίνει ψυχή μέχρι να το τελειώσει, και όταν παίζει, παίζει 1/3 ώρα. Και είναι το ίδιο παιδί, εντάξει. Αλλά σίγουρα αυτό που είπα εδώ σας εκνευρίζει. Και αυτό που είπα εδώ, λέτε, ρε παιδιά, τι κάνει 3 ώρες, δηλαδή να μην κουράζεται με τίποτα, ούτε ένα διάλειμμα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε, ειδικά σε αυτό το κέντρο, ότι αν είναι δημιουργική απασχόληση, τότε για το παιδί είναι ένα διάλειμμα 2 ώρες. Αλλά τώρα φανταστείτε ανάποδα. Φανταστείτε ότι το μάθημα κρατάει 15 λεπτά και κάνετε 2 ώρες διάλειμμα. Ποιος γονιός θα έστελνε τα παιδιά του σε τέτοιο σχολείο? Κανένας. Όχι, να είμαστε σοβαροί τώρα, σας βλέπω, λέτε ναι, όχι, τώρα μας βλέπει κιόλας. Κανένας δεν θα το στέλνει. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτό που πρέπει για τον εγκέφαλο. Διότι δεν μαθαίνει την ώρα του μαθήματος, μαθαίνει την ώρα της χαράς. Όταν χαίρεται το παιδί, μαθαίνει. Όταν δεν χαίρεται, είναι αγκαρία. Άρα το βλέπετε μερικοί από εσάς, σίγουρα έχετε παιδιά που θέλουν πώς και πώς να πάνε σχολείο, και είναι οι άλλοι που μόλις ακούν τη λέξη σχολείο, Παναγία μου, και είστε κι εσείς βέβαια υπεύθυνοι, γιατί του λέτε, αμάν τώρα ναι, είναι Δευτέρα. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Την Παρασκευή λέτε, άντε επιτέλους. Με τέτοια πράγματα δεν καταλαβαίνουμε μετά γιατί αγανακτεί. Και βέβαια, αφού το προετοιμάζουμε νοητικά, ότι θα βαρεθεί. Μετά έχετε σοβαρές συζητήσεις με τους δασκάλους και τους καθηγητές, που πάνω κάτω σας εξηγούν ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα. Ποτέ οι γονείς δεν λέτε, την ώρα που ένας καθηγητής σας λέει αυτό το πράγμα, θα του δίνατε περισσότερα? Το πρώτο πράγμα που σκέφτεστε είναι να πείτε, του δίνετε πολλά. Τώρα θέλω να φανταστείτε, ας πούμε, έναν κόσμο που δίνεται στο παιδί 10 παιχνίδια να παίξει. Έχετε δει, ας πούμε, παιδί που να λέει, όχι, όχι, δεν θέλω, μόνο ένα, σε παρακαλώ. Το φαντάζεστε, εντάξει. Για τα γλυκά, 10 γλυκά διαφορετικά, δεν θα πω το μαγαζί, αλλά είναι εκεί που φάγαμε. Θέλετε 10 γλυκά και το παιδί λέει, όχι, όχι, μόνο ένα, σε παρακαλώ.
Το φαντάζεσαι αυτό, α πούμε, εντάξει. Άρα, άμα είναι πιο πολύ του αλατιού, φαντάζεσαι, α πούμε, ότι είναι κατηγορία κατσίκα. 10 τυριά, όχι, θα δοκιμάσω μόνο ένα. Και ρωτάω, α πούμε, πότε εμεί το λέμε ανάποδο. Άρα, πρώτα απ' όλα έχουμε την εντύπωση ότι στο σχολείο κάνουν πολλά πράγματα. Κάνουν ελάχιστα πράγματα, γιατί το σχολείο είναι προγραμματισμένο για να τα κάνουν όλα. Εντάξει. Αλλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι αν το παιδί είναι γλυκατζής, θα πρέπει να φάει και φασόλια. Αφού το λέει η ύλη. Εντάξει. Όταν τρώει φασόλια, λέει το γλυκό πότε είναι. Πόσοι γονείς εδώ έχουν νευριάσει όταν το παιδί σας λέει «Δεν πεινάω άλλο» και μόλις λέτε «Έχει γλυκό» και εγώ. Αφού λες τώρα, και έχουμε βέβαια τους γονείς, ας το πούμε, της Σοβιετικής Ένωσης, άμα δεν φας τα φασόλια, δεν θα φας το γλυκό. Τι σωστός. Της Σοβιετικής Ένωσης είπα. Εδώ δεν έχουμε Σοβιετική Ένωση. Πως τώρα πρέπει να μετακινηθείς, να πας σε άλλη χώρα, άμα θες να μπορείς να επιβάλλεις τέτοια πράγματα. Άρα, λέω απλώς ότι μπαίνουμε σε μία αντιπαράθεση και σε μία διαπραγμάτευση και μετά έναν έντιμο συμβιβασμό, όπως το λένε κι άλλοι, όπου πάνω κάτω λες, άμα φας τρία φασόλια, θα έχεις δικαίωμα ένα γλυκό. Και μετά βέβαια το παιδί σας λέει, άμα φάω 9 φασόλια, θα έχω... Βλέπω, είναι μερικοί που μετράν καλά, πάμε. Ναι. Όχι ένα θα έχεις, γιατί ένα, τότε γιατί να φάω 9. Άρα, λέω απλώς ότι όταν το χαίρεται το παιδί, και σε πολύ μικρές ηλικίες το βλέπετε με το περιτύλιγμα, κάνετε ένα δώρο και ασχολούνται με το περιτύλιγμα και δεν ασχολούνται με το παιχνίδι. Και λες, Παναγία μου. Αλλά συνήθως εδώ οι άντρες λένε, μακάρι να είχα αγοράσει μόνο το περιτύλιγμα. Γιατί βέβαια είναι λιγότερο ακριβό από το άλλο που είναι μέσα. Μετά κάνει συνήθως η γυναίκα το... Στα έλεγα εγώ. Δεν κάνει έτσι. Ήταν να είναι να αγοράσουμε όλο αυτό το πράγμα αφού παίζει μόνο με το χαρτί. Μετά, ας πούμε, στην αρχή η γυναίκα προσπαθεί να υπερασπιστεί και λέει, εντάξει, μικρό είναι το παιδί, δεν ξέρει, ενώ ξέρει το παιδί, γιατί θέλει το χαρτί που κάνει θόρυβο. Σε πολύ μικρή ηλικία, άμα κάνετε ένα δώρο που δεν κάνει θόρυβο, είναι κακό δώρο. Βέβαια, είναι παγίδα για τους γονείς, γιατί ένα δώρο που κάνει θόρυβο, μια τρομπέτα, ας πούμε, σε μικρή ηλικία. Έχει ένα καλό η τρομπέτα, είναι ότι δεν μπορείς να φυσήξεις εύκολα. Αλλά μια ντουντούκα, το φαντάζεστε το παιδί σας μέσα στο σπίτι με ντουντούκα. Τέλειο, ας πούμε, ειδικά για τεσσάρων. Ο Άρης έχει χάσει όλα τα μαλλιά του έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Άρα, λέω απλώς ότι... μιλάω τώρα για τις μαμάδες όταν δοκιμάζετε κάτι, εντάξει. Το πρώτο πράγμα που δοκιμάζετε για τα παιδιά σας είναι να δοκιμάζετε αν είναι καλό για εσάς. Και ποιος σας είπε ότι έχουν την ίδια γεύση. Αλλά το ξέρουμε τώρα ότι δεν έχουν την ίδια γεύση. Οι μελέτες που έχουμε κάνει και στις νευροεπιστήμες με τη γεύση που έχουν τα παιδιά, εμείς οι ενήλικοι δεν θα τα τρώγαμε. Εντάξει. Δηλαδή άμα τα μικρά, τα τέτοια, σας τα βάζα να δοκιμάσετε, ενώ βλέπετε τα παιδιά λατρεύουν, θα λέγατε Παναγία μου, τι είναι αυτό. Έχει φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, τώρα στη Γαλλία κάνουν μια διαφήμιση, πολύ απλή, βλέπετε μαντράχαλους σαν εμένα, σαν τον κύριο εδώ, οι οποίοι τρώνε ένα πράγμα και κάνουν μορφασμούς. Και μετά βλέπετε ένα μικρό μωρό που είναι χαμογελαστό έτσι, και τρώει και πασαλίβεται και τρώει συνεχώς και λέει, τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να τα μάθεις από νωρίς. Δηλαδή του βάζουν φακές διάφορα και τότε το μικρό, επειδή τα έχει γευτεί. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν έχουμε τις ίδιες γεύσεις. Π.χ. εμείς οι ενήλικοι μας αρέσουν τα πικρά. Αλλά τα πικρά εμφανίζονται στο πίσω μέρος από τη γλώσσα και όχι μπροστά. Οι πιο μικροί τους αρέσουν το ζαχαρωτό και γι' αυτό οτιδήποτε δοκιμάζουν είναι με την άκρη της γλώσσας. Η γλώσσα μας είναι πολύ ηλίθια, πολύ χαμηλό επίπεδο, έχει ελάχιστες γεύσεις, το πιο σημαντικό είναι η μύτη.
Το 80% από αυτό που τρώμε καθορίζεται από τη μύτη βέβαια και από τα μάτια. Άρα άμα κλείσουμε τα μάτια έτσι, ωραία, τίποτα άλλο, εντάξει. Και βουλώσουμε και τη μύτη και την βάλουμε να φάει κάτι. Θα δείτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τη διαφορά μεταξύ τυριού και σοκολάτας. Είναι απίστευτος τέσσερα διαφορά. Άρα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βέβαια το μάτι εντοπίζει τι είναι, εξ αποστάσεως. Μετά η όσφρεση καταλαβαίνει ότι είναι αυτό που... Αλλά μετά άμα είναι βουλωμένα και γι' αυτό το προσέχετε, όταν έχετε γρήπη, δεν μυρίζετε καλά, σας λένε πεινάς, τι να πεινάς, ό,τι και να φας φαίνεται άνοστο, εντάξει. Ενώ υποτίθεται το άνοστο πάει με τη γεύση. Και γι' αυτό έχουμε και στα ελληνικά την έκφραση «μου σπάσε τη μύτη». Όταν λέμε «μου σπάσε τη γλώσσα», δεν γίνεται αυτή, είναι... Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρονται από τα ίδια πράγματα. Το άλλο που έχει σημασία, το βλέπω τώρα επειδή έχουμε και τη μικρή που παίζει ταυτόχρονα, εδώ βλέπετε τα χρώματα. Θεωρούμε ότι στα παιδιά αρέσουν τα έντονα χρώματα. Στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς τα έντονα χρώματα, τους αρέσουν οι διαφορές. Τώρα δεν θα πω με την ηλικία σας πώς πάει. Δεν μιλάω για τις γυναίκες για να μην ευρεάσετε, μιλάω μόνο για τους άνδρες. Εντάξει, αλλά κοιτάξτε λίγο τους άνδρες και τα παιδιά και θα καταλάβετε το εξής. Όσο πιο μεγάλοι είμαστε, ο ένας είναι χαρούμενος εκεί πέρα, σου λέει: «Εγώ έχω χρώματα, θα πει κάτι καλό για μένα σίγουρα». Και όντως, είναι ότι όσο πιο νέοι είμαστε, τόσο πιο πολλά χρώματα βάζουμε. Τώρα μαζεύτηκαν, ξέρετε. Λέει: «Πατώ». Όχι, παρόλο που μιλάω μόνο για τους άνδρες, οι γυναίκες κάνουν. Δεν μας το έλεγε εσάς γιατί θα μιλήσει για αυτά τα θέματα. Άρα, γιατί. Γιατί μας αρέσει η διαφορά που κάνει τη διαφορά. Εντάξει. Δεν βλέπετε, ας πούμε, τους ανθρώπους που είναι σχεδόν με μαύρα, με γκρίζο, με αποχρώσεις του γκρίζου, με αποχρώσεις του μαύρου. Έχουμε και αυτούς που είναι καινοτόμοι, που παίρνουν ένα εντελώς μονόχρωμο σε άλλο χρώμα. Στην πραγματικότητα είναι σαν να φοράν μαύρο. Το έχετε σκεφτεί αυτό, άμα είναι μονόχρωμο. Δεν θα δείξω παραδείγματα εδώ, αλλά βλέπω μερικά. Άρα, λέω απλώς ότι στην πραγματικότητα αυτό που θα εντυπωσιάσει το παιδί θα είναι αυτό. Είχαμε ένα τεστ τέτοιου τύπου, σε κάποια φάση ήταν μια δασκάλα που κάναμε διάγνωση και μου λέει: «Έχω ένα πρόβλημα με το παιδί, δεν ξέρει καν τα χρώματα της μάνας του, των μαλλιών». Και λέω: «Έχει αντάβιες». Λέει: «Γιατί ρωτάτε αυτό?» Και λέω: «Έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να είναι δύσκολο?» Λέω: «Καλά, τα χρώματα, τα μαλλιά της μάνας». Και είχε αντάβιες. Αλλά το παιδί δεν ήξερε πώς να το πει. Δηλαδή έλεγε: «Είναι και μελαχρινή και ξανθιά». Άρα η δασκάλα είχε αποφασίσει ότι ήταν ηλίθιο αυτό το παιδί. Σου λέει: «Δεν μπορεί να μην ξεχωρίζει αυτό το πράγμα». Νομίζω ότι οι γυναίκες όλες καταλάβατε ότι μπορεί να έχετε ένα υπόβαθρο που είναι ένα χρώμα, αντάβιες το άλλο. Το παιδί να απαντήσει σε τι, να πει: «Για τις αντάβιες μιλάτε?» Άρα πάνω κάτω σας το λέω αυτό. Θυμάστε, άμα σας βάλω τώρα να ζωγραφίσετε ένα αυτοκίνητο, οι άνδρες τώρα κάποιες ηλικίες, οι γυναίκες ξέρετε έχουν σχέση με τα αυτοκίνητα όσο αφορά το χρώμα, αλλά μιλάω για τη δομή. Θα ζωγραφίσετε ένα πράγμα που μοιάζει έτσι, θυμάστε? Βέβαια δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο που είναι έτσι τώρα. Άρα αυτό σας δείχνει κατευθείαν την ηλικία σας. Όχι, μη, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, άμα ρωτήσετε τώρα σε ένα νέο παιδί να ζωγραφίσει ένα αυτοκίνητο, έχει την τάση να κάνει καμπύλες. Γιατί, άμα τα κοιτάξετε όλα τα αυτοκίνητα, είναι όλα καμπυλωτά λόγω αεροδυναμισμού κτλ. Άρα, το αυτοκίνητο που μοιάζει σαν τρένο, Lego, έχετε χρόνια να το δείτε. Όμως, θεωρείτε ότι έτσι θα το μάθετε το παιδί να κάνει το αυτοκίνητο, έτσι είναι? Με δύο ρόδες. Τα αυτοκίνητα που ζωγραφίζουμε, ξέρετε, έχουν μόνο δύο ρόδες. Δεν το έχετε προσέξει αυτό? Δεν έχετε ποτέ την άλλη σε προοπτική. Άρα είναι όλα μηχανές. Εντάξει. Δεν σας λέω να ζωγραφίσετε μια μηχανή, είναι ένα χοντρό ποδήλατο. Και τώρα, ας πούμε, που έχουμε και πατίνι, που έχει και μηχανή μέσα, ή έχουμε, ας πούμε, ποδήλατα που έχουν μπαταρία μέσα και κυκλοφορούν, θα δείτε ότι θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ να ζωγραφίζετε. Άρα θέλω να καταλάβετε τώρα οι πιο μεγάλοι. Άμα σας πω, ζωγραφίστε μου ένα πατίνι ηλεκτρικό.
Εντάξει, αυτό, δεν λέω τίποτα άλλο. Πάνω κάτω θα ζωγραφίσετε ένα πατίνι. Γιατί δεν ξέρετε πώς θα φαίνεται το ηλεκτρικό. Ενώ ο άξονας είναι πιο χοντρός γιατί έχει την μπαταρία μέσα. Άρα, αν ζωγραφίσετε το κλασικό σας πατίνι, πάνω κάτω θα κάνετε 200 μέτρα και θα τελειώσει. Άρα, αν θέλετε να ζωγραφίσετε ένα πατίνι σταματημένο, είναι εύκολο. Βάλετε ένα πατίνι χωρίς μπαταρία. Γιατί τα λέω αυτά? Όταν αλλάζει η τεχνολογία, βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα και πώς τα βλέπουμε. Εντάξει. Ας πούμε, άμα σας πω τι ώρα είναι. Άρα θα δείτε ότι πολλοί κάνουν μια κίνηση προς το χέρι τους, γιατί θυμούνται το ρολόι, και τώρα θα καταλάβετε ότι είναι πολλοί που δεν έχουν πια ρολόι γιατί έχουν κινητό. Αλλά θέλω να σκεφτείτε την κίνηση που κάνετε όταν έχετε ρολόι και την κίνηση που κάνετε όταν έχετε κινητό. Δεν κάνετε περιστροφή για το κινητό. Θα έχετε πολύ πλάκα να κάνω αυτό. Θα λέγατε, έχετε θέμα, εντάξει. Ωραία. Το κινητό το κοιτάζετε έτσι ή το κοιτάζετε έτσι? Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα απλό, το συζητούσαμε πρόσφατα με μαθητές. Ένα κινητό όταν το κοιτάζετε έτσι είναι πιο πολύ για πλάκα. Όταν είναι έτσι είναι πιο σοβαρό. Δεν το είχατε προσέξει ποτέ αυτό? Ωραία. Έχει σχέση με το πώς γράφουμε. Όταν θέλετε να διαβάσετε ένα κείμενο που δεν έχει μεγάλη αξία, κάνετε έτσι. Μας εντάξει, το έχετε κάνει αυτό? Όταν έχει αξία, κάνεις όπως, τι λέει? Άρα είναι πάνω κάτω, οι γυναίκες θα καταλάβουν αμέσως. Θυμάστε πώς διαβάζετε τα περιοδικά για γυναίκες? Από πίσω. Οι πρώτες σελίδες που διαβάζετε είναι οι πισινές και μετά τους κοιτάνετε ανάποδα. Ελπίζω να μην έχετε κάνει ποτέ αυτό το πράγμα με ένα μυθιστόρημα. Διαβάζεις Καζαντζάκι και λες τι λέει στο τέλος, ας πούμε, να, ενδιαφέρον, και ξαναπηγαίνεις ανάποδα. Το φαντάζεσαι? Άρα σημαίνει τι? Σημαίνει ότι εξ αρχής ξέρετε ότι αυτό που κοιτάζετε δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία όσο αφορά τις λέξεις. Έχει πιο πολύ σημασία όσο αφορά τον κατάλογο με τις εικόνες. Okay, για τους άντρες, για να μην νομίζετε, γιατί το κάνουν και οι δύο, όταν μπαίνετε στο αεροπλάνο και κοιτάζετε τον κατάλογο, ξέρετε αυτά τα περίφημα που έχουν 45.000 διαφημίσεις το τετραγωνικό εκατοστό, που είναι βέβαια τζάμπα. Τι κάνετε? Για να βρείτε ένα άρθρο που να έχει δύο σελίδες είναι ένα παλούκι. Άρα αυτό, όλο αυτό εξαρτάται πώς βλέπουμε τον άλλον. Έρχομαι τώρα στα πιο δικά μας. Πόσες φορές λέτε σε ένα παιδί σταμάτα να διαβάζεις? Και πόσες φορές του λέτε σταμάτα να παίζεις? Αυτό είναι μια πληροφορία, δεν μας πειράζει, εντάξει, το έχετε στο μυαλό σας. Που σημαίνει ότι μπορεί να παίζεις περισσότερη ώρα. Έτσι γίνεται. Ωραία. Αν καταφέρετε να βάλετε την ύλη του διαβάσματος μέσα στο παιχνίδι, θα συνεχίζει να παίζει. Αλλά θα μαθαίνει ταυτόχρονα. Άμα κάνετε το ανάποδο, γιατί συχνά τώρα εδώ, να ξέρετε ότι προσπαθούμε πολύ συχνά στον χώρο της κλασικής εκπαίδευσης να βάλουμε το παιχνίδι εντός της ύλης. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Το σημείωσες αυτό? Γιατί αυτό είναι πολύ κακό, να το ξέρεις. Είναι μια πολύ κακή τάση, διότι όταν βάζετε το παιχνίδι μέσα στην ύλη, π.χ. θέλετε να συμμιλήσετε για ένα σοβαρό θέμα. Έχετε το μάθημα της ιστορίας, θέλετε να κάνετε, ξέρω εγώ, Ελληνική Επανάσταση και βάζετε και μερικές ζωγραφιές για να φαίνεται πιο ευχάριστο το παιδί. Αυτό σημάται τις ζωγραφιές, α. Τίποτα άλλο. Διότι να ξέρετε ότι ο εγκέφαλος προτιμάει τις εικόνες από το κείμενο. Άρα, άμα έχετε βάλει μια γυναίκα να κάνει διάφορα για να κάνει, υποτίθεται, την Μπουμπουλίνα και έναν μουνί με ένα λοφείο, έχετε πάνω κάτω έναν καραγκιόζι με ένα λοφείο, το οποίο το μαθαίνετε στο παιδί ότι είναι ο Κροκοτρώνης. Μετά θυμάται ότι είναι ο Καραγκιόζης. Δεν θα σας πω για το Μέγα Αλέξανδρο, γιατί είναι πιο πρόσφατα τα δεδομένα, μερικοί θα πιάσουν το υπονοούμενο. Θυμάστε ότι ο Μέγα Αλέξανδρος με το καταραμένο φίδι. Είναι μερικοί που έχουν την εικόνα, οι πιο μικροί, ότι είναι όπως ο Καραγκιόζης. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Άρα, όταν βάζουμε το παιχνίδι μέσα στην ύλη τη σοβαρή, είναι το παιχνίδι που νικάει. Okay, τώρα φανταστείτε
ότι ενσωματώνεται το παιχνίδι μέσα στην ύλη και είναι λάθος, τώρα κάνετε το ανάποδο. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι γίνεται. Έχετε ένα δαχτυλίδι, εντάξει. Δαχτυλίδι χρυσό, να μην έχετε θέμα. 24 καράτια, αν είναι αυτό που μπορεί να το δαγκώσετε και να αφήσετε το στίγμα. Ναι, με 18 δεν το κάνετε. Με 18 και 14 αφήνετε τα δόντια σας. Με 24 αφήνετε το στίγμα. Γι' αυτό παλιά δαγκώναμε το χρυσό για να ξέρουμε πόσο χρυσός είναι. Μην το κάνετε τώρα όταν πάτε σπίτι σας να δαγκώσετε τις βέρες σας, δεν είναι ανάγκη. Λοιπόν, το άλλο είναι, πρέπει να καταλάβετε, όταν θέλετε να προσθέσετε κάτι στη βέρα, άμα είναι βέρα, είναι μόνο ένα χρυσό, εντάξει, δαχτυλίδι. Όταν θέλετε να βάλετε μια πέτρα, είναι μια προστιθέμενη αξία. Η πέτρα είναι μέταλλο? Όχι. Έχετε δει ποτέ, ας πούμε, να βάζουμε μέταλλο πάνω σε πέτρα? Γιατί? Δεν βάζεις το μέταλλο πάνω στην πέτρα, κρατάς την πέτρα πάνω στο μέταλλο. Υπάρχει ο συνδυασμός. Πρόσεξε, άκουμε, ο συνδυασμός δεν είναι το ίδιο. Δεν βάζεις, ας πούμε, την πέτρα μέσα στο μέταλλο. Εντάξει, είναι το μέταλλο που κρατάει την πέτρα. Ωραία. Άρα το ερώτημα είναι στο πέτρα και μέταλλο, διαμάντι και μέταλλο, με διαμάντι και χρυσός. Ποιος είναι το μάθημα, ποιος είναι το παιχνίδι? Έχετε δικαίωμα να το σκεφτείτε, μην βιαστείτε. Μην βιαστείτε. Αλλά βλέπετε το γεγονός ότι σας μεταφέρω σε μια άλλη δομή και τώρα πρέπει να επιλέξετε ποιος είναι ποιος, είναι ένα θέμα. Εσείς τώρα έχετε την ερώτηση, ο εγκέφαλός σας θα συνεχίσει να σκέφτεται αυτό το πράγμα. Θα σας βάλω ένα άλλο πράγμα σαν παράδειγμα. Ας πούμε, ο στρατός για εσάς είναι πιο πολύ η ασπίδα ή το σπαθί? Θα το ξανασκεφτείτε εδώ. Άμα βάλετε η αστυνομία, είναι πιο πολύ η ασπίδα ή το σπαθί? Λέτε τώρα σιγά σιγά το κάνετε λίγο πιο φλού, λέτε μήπως είναι και το άλλο. Ενώ όταν τα κοιτάζουμε σε επίπεδο στρατηγικής είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο στρατός είναι μόνο ασπίδα. Και η αστυνομία είναι μόνο σπαθί. Ενώ θα είχαμε την τάση να σκεφτόμαστε το ανάποδο. Οκ, θα το ξανασκεφτείτε. Μα δεν μ' αρέσει. Κορώνα ή γράμματα? Κορώνα γράμματα. Ποιο είναι το θέμα σας? Κορώνα γράμματα. Είναι μια επιλογή. Εντάξει. Η επιλογή δεν είναι ότι είναι σημαντική εδώ. Είναι ότι πώς το επιλέγουμε. Άρα, όταν κοιτάζουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της επιλογής, είναι το ίδιο. Όταν επιλέγουμε το μάθημα που θα κάνουμε με το παιδί ως δάσκαλοι ή ως γονείς, είναι το ίδιο βλέμμα? Όχι. Όταν έχουμε όμως γονέα που είναι και δάσκαλος, δύσκολο. Άρα, το θέμα ποιο είναι? Είναι πρώτα απ' όλα, μπορεί ο γονιός να έχει το βλέμμα του δασκάλου πάνω στην ύλη? Είναι δύσκολο, να το ξέρετε. Γιατί άμα δεν είναι στην ειδικότητά του, λέει, όχι Παναγία μου, έχουν πάλι μαθηματικά. Αρχίζει έτσι, πολλαπλασιασμούς. Και είχατε θυμάσει πολλαπλασιασμούς? Άμα το σκεφτείτε, ας πούμε, στην καθημερινότητα σας, πόσες φορές έχετε κάνει πολλαπλασιασμό? Δεν καταφέρετε να πείσετε τα παιδιά σας να μάθουν τον πολλαπλασιασμό. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχετε 100 χρονών. Σε 100 χρόνια πόσες φορές θα κάνετε πολλαπλασιασμό? Τόσο αν είστε, ξέρω εγώ, στο λογιστήριο, κάτι παράξενο. Όλα τα άλλα... Και δεν σας λέω για το κομπιουτεράκι σας. Γιατί έχει πολύ πλάκα, εμένα μου αρέσουν οι γονείς που έχουν το κομπιούτερ, αλλά το παιδί έχει κάνει τους πολλαπλασιασμούς και κοιτάζουν στο κομπιούτερ αν είναι σωστοί. Αλλά λέει, μετά λέει το παιδί, γιατί δεν παίρνω και εγώ το κομπιούτερ? Α, εσύ δεν πρέπει. Μόνο να φτάσει γονέας. Εντάξει. Άρα, είναι αυτό. Δηλαδή, ξέρετε, είναι το ίδιο. Λέμε, ας πούμε, το παιδί μου δεν του αρέσει να διαβάζει. Εμένα όταν μου λένε αυτό το πράγμα για ένα παιδί, ρωτάω πάντοτε αν έχετε βιβλία στο σπίτι. Και σας λέει όχι κανένα. Του τύπου όχι κανένα. Του τύπου, ξέρετε, άμα έχετε ζητήσει κάτι παράξενο, όχι κανένα. Α, λέω ευτυχώς. Ωραία, ένα άλλο πράγμα. Πόσες φορές έχετε κάνει δώρο σε ένα παιδί ή βιβλίο? Είναι ένα θέμα.
Πόσες φορές έχετε κάνει δώρο σε ένα παιδί ένα λεξικό? Αυτό μοιάζει λίγο, φαίνεται βάρβαρο, ενώ στην πραγματικότητα έχει πιο πολύ νόημα. Το λεξικό μπορεί να το χρησιμοποιήσει όλη τη ζωή του. Το βιβλίο πόσες φορές θα το διαβάσει? Πόσες φορές έχετε κάνει δώρο μια κυκλοπαίδεια? Μία στο παιδί μας. Άρα είναι σχεδόν κληρονομική, ξέρεις, είναι όπως είναι η πρίκα. Θα πάρεις και αυτό, παιδί μου. Για τα επόμενα 50 χρόνια θα διαβάζεις από εκεί. Έχει μεγάλη σημασία να ξέρετε να δίνετε μεγάλη αξία στους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν δώρο μια εγκυκλοπαίδεια σε παιδί. Κάνε να έχετε φίλους. Άμα κάνει ένας φίλος σας ή μια φίλη σας αυτό το δώρο στα παιδιά σας, είναι τεράστια σημασία. Και δεν το καταλαβαίνετε. Δεν λέω καν μάρκες, ούτε, απλώς το κόνσεπτ. Άρα, να καταλάβουμε ότι όταν κάνουμε ένα παιχνίδι, ένα δώρο, πολύ συχνά δεν έχετε ιδέα τι να πάρετε σαν δώρο, άρα πηγαίνετε σε ένα κατάστημα που έχει πολλά δώρα και σας λέει τώρα της μόδας είναι και αρχίζει. Άρα, θυμίζει ας πούμε σαν να είναι φορέματα. Ναι, γιατί ας πούμε είναι μερικές γυναίκες που δεν ξέρουν ακριβώς ποιο να πάρουν και μπαίνουν μέσα στο κατάστημα και λέει η κοπέλα συνήθως αυτά είναι της μόδας. Βέβαια είναι πολύ απλό, αυτά είναι που είναι της μόδας δεν είναι σε έκπτωση. Όπως βλέπετε έχω και βιωματικά, άρα, βέβαια, γιατί μπαίνεις για τις εκπτώσεις και σας λέει εδώ είναι της μόδας. Κάνεις έτσι, προσπαθείς να κάνεις έτσι, ας πούμε, εντάξει. Και βέβαια βγαίνεις με αυτά. Αλλά μπήκες για τις εκπτώσεις. Εντάξει, άρα για τους άντρες, όταν σας λέει η γυναίκα σας θα πάμε σε κατάστημα για τις εκπτώσεις, θα πείτε, έχουμε πλαφό. Ή το πιο αστείο, όταν σας λέει ότι αγόρασα 70% πιο κάτω. Λες, Παναγία μου, πόσο ήταν η τιμή αρχική. Ωραία, γιατί άμα ήταν 3 ευρώ, 70% πιο κάτω θα σας το έλεγαν. Νομίζω το πιάσατε, έτσι εκείνη. Άρα, εδώ είναι το ίδιο. Πηγαίνετε λοιπόν στο κατάστημα και έχετε ένα θέμα που είναι πάνω το πρόβλημα. Είναι πώς επιλέγετε σωστά αυτό που θέλετε να δώσετε και το οποίο σας χαρακτηρίζει. Άρα θα κάνουμε εδώ ένα τεστ ημισίδιο που είναι κλασικό. Εσύ θα πάρεις αυτό το δώρο για τον εαυτό σου, εγώ θα πάρω αυτό το δώρο για τον εαυτό μου. Μα εντάξει, αυτό είναι οι δύο εγωιστές. Το καλό με τον εγωιστή είναι ότι είναι αποτελεσματικός. Ναι, δεν μπορεί να πάρει ένα δώρο που είναι άσχετο, θα το πάρει μόνος του. Μα εντάξει, ωραία. Τώρα όμως, εγώ της παίρνω αυτό το δώρο και αυτή μου παίρνει αυτό. Όταν το βλέπετε, φαινομενικά είναι ακριβώς το ίδιο επίπεδο, έτσι γίνεται. Αλλά δεν έχει καμία σχέση. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία, γιατί ξέρετε ότι αυτό θα της αρέσει και ξέρει ότι αυτό θα μ' αρέσει. Έχετε κάνει αυτό το τεστ ως ανδρόγυνα? Λοιπόν, θα δείτε ότι είναι ασυμμετρικό. Δεν θα πω τα ονόματα, ούτε το φίλο, αλλά η μία ξέρει τι θέλει ο άλλος. Ο άλλος το ανακαλύπτει μετά από 10 χρόνια ότι η γυναίκα του της αρέσει, ξέρω εγώ, η Παύλωβα. Άρα, λέω απλώς ότι άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, θέλει να αγοράσετε ένα παιχνίδι στο παιδί σας. Εντάξει. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι ότι δεν του ρωτάτε τι θέλει. Και το ακριβοπληρώσαμε. Και το ακριβοπληρώσαμε, σωστά. Και, ναι, σωστά, η πρόβλεψή σου ήταν σωστή. Αλλά δεν ήταν πιστικό. Του λες θα πέσει. Δεν της είπες για τη βαρύτητα, για τον Άινστον, για τον Νεύτωνα. Πού να σε πιστέψει. Όταν της λες άφησέ το, ενώ το έχει έτσι, άμα έκανε έτσι, πρέπει οι οδηγίες να είναι ξεκάθαρες. Εντάξει. Ωραία. Άρα λέω απλώς. Το έχουμε ζήσει αυτό, το άφησέ το, κρατώντας ένα παιδάκι, ένα Κώστα Βότα, το οποίο γέννησε όλο το σπίτι. Έκανε ακριβώς ό,τι ακριβώς αυτό. Πού πας με αυτό, πού θες να πας, πού θες να πας. Α, εδώ. Και δίπλα από την κάμερα κιόλας. Τέλεια. Δεν θα λένε στο βίντεο ότι ακουγόταν ένα σόρυβος, ήταν τα κυβάκια, το λέω για το βίντεο να το ξέρω. Άρα, γιατί δεν ρωτάτε
Έχουμε διάφορα στάδια, ανάλογα με τις ηλικίες. Το πρώτο πράγμα είναι αποφεύγετε να ρωτήσετε τι θέλει. Αποφεύγετε, προσέξτε τι λέω. Στο δεύτερο έχετε έναν μικρό συμβιβασμό του τύπου τι θα σου άρεσε. Αλλά όχι να το κύγει και ακριβώς αυτό, έτσι γενικά. Μετά στο τρίτο είναι δίνετε χρήματα. Πάρε ό,τι θες. Είσαι εντάξει. Τώρα το παίρνουμε ανάποδα. Ξεκινάω με τις ηλικίες που οι πιο μεγάλες. Οι πιο μεγάλες ηλικίες, επειδή ξέρουν ότι ο γονιός είναι άσχετος με την επιλογή που θέλουν, προτιμούν να πάρουν λεφτά. Αλλά δεν θεωρούν ότι είναι πιο αξιόλογο. Θεωρούν ότι αφού δεν ξέρει, τουλάχιστον να μου δίνει τα λεφτά να το πάρω εγώ τι θέλω. Να ξέρετε ότι πάνε και το παίρνουν και δεν σας λένε ότι το πήραν με τα λεφτά σας. Άρα εσείς δώσατε απαξίωση, άρα σας έδωσαν πίσω απαξίωση. Γιατί να ξέρετε ότι όταν δίνετε λεφτά, στους γάμους, έτσι να είναι μεταξύ μεγάλων, όταν σε γάμο δίνετε λεφτά και δεν κάνετε δώρο, ξέρετε όλοι τι σημαίνει, ε? Όχι. Δεν ξέρετε. Σημαίνει ότι δεν έχετε ιδέα τι θα τους άρεσε. Άρα μετά οι άλλοι τι κάνουν, κάνουν και έναν κατάλογο και σου λέει, εφόσον είναι τόσο κόπανοι, να βάζουν τα λεφτά εκεί πέρα και να αγοράζουμε εμείς από τον κατάλογο. Σωστά. Αυτό είναι για δικαιολογία. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα πολύ απλό. Όταν παίρνεις τον κατάλογο, μετά λες στον άλλον ότι χάρη στα λεφτά που μου έδωσε σου πήρε αυτό. Όχι. Ποτέ. Άρα θα σου κάνω εγώ, τώρα θα είμαι εγώ ο φίλος σου, εντάξει. Είμαστε φίλοι, θα σου κάνω ένα δώρο και βέβαια επειδή εγώ είμαι βλάκας, θα σου κάνω δώρο ένα μεγάλο πίνακα. Για το σαλόνι. Δεν ξέρεις όμως πώς θα είναι ο πίνακας. Αλλά να ξέρεις ότι κάθε φορά που θα με καλείς στο σπίτι σου θα πρέπει να ξαναβάλει στον πίνακα. Όχι, θα λες πέρα. Με δώρο φίλου, πραγματικού φίλου, δεν θα πήρατε. Ναι, αλλά ο πραγματικός φίλος δεν κάνει ποτέ δώρο μεγάλο πίνακα για σαλόνι. Γιατί δεν είναι αρκετά ηλίθιος για να καταλάβει ότι άμα δεν τους αρέσει τι κάνουν τώρα, το βάζει στο πού, στην τουαλέτα. Άρα να ξέρετε πάνω κάτω ότι όταν κάνετε ένα δώρο πρέπει να ξέρετε αν κρύβεται. Άρα το πιο εύκολο που κάνουμε είναι δώρο που είναι βρόσιμο. Ναι. Άμα δώσεις ένα γλυκό δεν περιμένεις μετά από μια εβδομάδα να έχουν ακόμα το γλυκό και να σου πούνε ευχαριστούμε για το γλυκό, το έχουμε κρατήσει εδώ. Έχουμε βάλει μια γυάλα έτσι, να το γλυκό της Έλσης. Το φαντάζεσαι? Γαλακτομπούρικο ειδικά, ναι. Άρα, λέω απλώς ότι το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ότι δίνουμε κάτι το οποίο δεν θα εμφανίζεται. Από τη στιγμή που κάνετε δώρο κάτι που εμφανίζεται, πρέπει να εμφανίζεται. Και τις γυναίκες, σας κάνω δώρο ένα δαχτυλί, δεν το φοράτε ποτέ. Σε ένα σε βλέπω με 10 δαχτυλίδια έτσι, όλοι οι φίλοι. Όχι, φαντάσου, εντάξει. Άρα, είναι το ίδιο, ας πούμε το ξέρετε τώρα μεταξύ σας. Ξέρετε πολύ ότι υπάρχει μια διαφορά αν είναι κάτι που θα είναι στα χέρια, αν είναι κάτι που θα είναι στο λαιμό και αν είναι κάτι που θα είναι στα αυτιά. Ναι ή όχι, το βλέπετε. Όλα αυτά τα ξέρετε, για τα παιδιά δεν ξέρετε. Οκ, δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Επειδή η φίλη μου φοράει γυαλιά. Αλλά φαντάσου ότι εγώ σου κάνω δώρο και είναι γυαλιά. Πρόσεξε, από δάσκαλο γίνεται. Πρόσεξε, από δάσκαλο γίνεται. Ας πούμε, εγώ πάω με μαθητές και μου λένε, έχω έναν μάρτυρα εδώ, μου λένε τι θα φοράω. Άρα διαλέγω τα γυαλιά που θα φοράει ο άλλος. Να το κάνουμε ζωντανά. Τι προσπαθώ να πω. Τα γυαλιά που θα σου κάνω δώρο είναι σίγουρα πιο χρήσιμα από τα δαχτυλίδια. Άρα ρωτάω, θα το εκτιμήσεις? Είδες, το σκέφτεσαι? Όχι, μπράβο. Η κυρία είναι πιο ειλικρινή. Είναι φίλη μου, γι' αυτό δεν τολμάει να το πει έτσι. Άρα η κυρία που δεν είναι φίλη μου το λέει. Όχι, και είναι σωστό. Ποια είναι η ιδέα? Δεν θες το δώρο να είναι χρήσιμο. Θες το δώρο να δείχνει συναίσθημα. Άρα όσο πιο άχρηστο είναι, τόσο πιο ουσιαστικό μπορεί να είναι. Άμα το σκεφτείτε τώρα ορθολογικά, είναι ακριβώς το αντίθετο που κάνετε όταν αγοράζετε βιβλία για το μάθημα. Τους αγοράζετε χρήσιμα βιβλία και μετά βλέπετε ότι τα παιδιά σας διαβάζουν άλλα βιβλία, τα οποία είναι εξωσχολικά,
υποτίθεται άχρηστα και βέβαια είναι ουσιαστικά. Δηλαδή, από ποιον συγγραφέα ξέρετε ένα σχολικό βιβλίο, μεγάλο συγγραφέα? Ναι, γιατί, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά. Ουσιαστικά τι κάνουμε, παίρνουμε μερικούς καθηγητές, βάζουμε και κανέναν καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος έχει κάνει την επίβλεψη από ένα βιβλίο που δεν έχει διαβάσει. Εντάξει, έχει περάσει από το Παιδαγικό Ινστιτούτο, το οποίο ούτε αυτό το έχει διαβάσει. Το περνάτε σε μια κατάλληλη χρονική στιγμή όσο αφορά την κυβέρνηση για να περάσει, αλλιώς θα σας το κόψουν. Και μετά το έχετε στο σχολείο. Ποια είναι τα κριτήρια της ποιότητας? Εντάξει, αλλά φανταστείτε να έχει κάνει έτσι ο Ηλίτης. Θα είχε πάρει σίγουρα το βραβείο Νόμπελ, τι, του παιδαγωγικού. Άρα τι προσπαθώ να σας πω? Προσπαθώ να σας πω ότι αυτό που περιμένει το παιδί από εσάς είναι χρόνο να ασχολείστε μαζί του. Τεράστιο θέμα. Άρα λες, μα εγώ του πήρα 5 παιχνίδια. Ναι, πόσα λεπτά έπαιξε μαζί του? Δεν έπαιξα. Μα 5 δεν είναι αχάριστο? Και εγώ σας λέω, πάρτε ένα, αλλά παίξε. Τώρα το ερώτημα που έχετε είναι το εξής. Πόσα παιχνίδια υπάρχουν με τα οποία μπορεί να παίξετε με τα παιδιά σας και να μην βαριέστε? Τόσα. Τόσα. Εντάξει. Άρα αυτό το θέμα το έχει λύσει η ανθρωπότητα. Δηλαδή υπάρχουν τα παιχνίδια που εδώ και αιώνες παίζουμε. Ένα χαρακτηριστικό είναι το σκάκι, που μπορεί εύκολα να σκεφτείτε το εξής. Ποιο παιχνίδι θα κάνατε δώρο από τα παιχνίδια σας στα παιδιά σας? Δηλαδή, σας δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είχατε την αγαπημένη σας κούκλα. Το πιο πιθανό, μετά από μια γενιά, η αγαπημένη σας κούκλα να μην είναι ακριβώς της μόδας. Είμαστε εντάξει? Εκτός αν η αγαπημένη σας κούκλα ήταν ήδη εκτός μόδας. Δηλαδή ήταν κούκλα του 17ου αιώνα που σας έκαναν δώρα από ένα μουσείο. Τότε γίνεται κοιμήλιο. Βλέπετε τη διαφορά? Άμα την αγοράσετε όταν ήσασταν μικροί, επάνω κάτω είναι μια κούκλα γερασμένη. Θα την κάνατε δώρο? Όχι. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, δεν θα πω τις μάρκες, αλλά τέλος πάντων αρχίζει με B και είναι κούκλες. Το βρήκατε. Έχει και ξανθιές και μελαχρινές και διάφορα. Άρα. Και νομίζω και με αντάβιες. Τι προσπαθώ να σας πω? Να ξέρετε ότι είναι το ίδιο σώμα. Δηλαδή όταν την ξεγινώνετε, το κάνουν πιο συχνά τα αγόρια βέβαια, όταν την ξεγινώνετε είναι κανονική ίδια. Και όλα αυτά που αλλάζουν είναι τα εξαρτήματα. Τα φορέματα κλπ. Τι προσπαθώ να σας πω? Αν ξέρετε πόσο καιρό υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι ένα παράδειγμα. Δηλαδή όταν ήσασταν μικρές μπορεί να είχατε αυτή την κούκλα, και όταν είστε πιο μεγάλες να κάνετε ξανά δώρο αυτή την κούκλα, όχι τη συγκεκριμένη τη δικιά σας, αλλά την ίδια, το ίδιο μοντέλο. Λέω τώρα στα παίχνια που μπορεί να παίξετε, εδώ είναι πιο δύσκολο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε ένα παίχνιο που να σχετίζεται πιο πολύ με την νοημοσύνη παρά με την ηλικία. Όταν είναι πιο πολύ με την νοημοσύνη, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι εκτός ύλης. Γιατί άμα έχετε ένα παίχνιο που είναι πάρα πολύ καλό για την Πέμπτη Δημοτικού, εσείς που είστε μαντράχαρος και είστε 30 ετών, πόση ώρα θα παίξετε με αυτό το πράγμα? Άρα το ερώτημα δεν είναι αν εσείς μπορεί να παίξετε με τα παιδικά παιχνίδια, είναι αν τα παιδικά παιχνίδια μπορεί να είναι παιχνίδια ενηλίκων. Μόνο και μόνο που θα πω παιχνίδια ενηλίκων, είναι μερικοί που τώρα στραβομουσούνισαν. Τι εννοεί παιχνίδια ενηλίκων? Αμέσως σκεφτήκατε τον Go, το Shogi, τις δάμες και το σκάκι, δεν είναι? Δεν είναι αυτά που παίζουν οι ενήλικοι? Πήγαμε τώρα πρόσφατα σε μια πόλη που βρίσκεται στα 60 χιλιόμετρα από τη Λάρισα. Έχει θάλασσα, ναι, ναι, έχει θάλασσα. Και είμαστε στην παραλία, εντάξει. Και εγώ είμαι με τη μαθήτριά μου και λέω θα ζητήσουμε σκάκι. Γιατί σταματάω σε αυτό, είναι το μόνο σημείο που είδα να παίζουν σκάκι. Λέω, παιδιά, ο Θεός υπάρχει. Βέβαια, μέσα στο θόρυβο από το τάβλι, εντάξει, μην ανησυχείτε. Αλλά επειδή είδαμε μια σκακέρα, σε κάποια φάση λέω θα πάξουμε και εμείς σκάκι και ζητάω μια σκακέρα. Άρα σηκώνεται, όπως καταλαβαίνεις ποιος, ζητάει τη σκακέρα και λέει, έχουμε μία. Λέει, αλλά παίζουν, και την ώρα που κάνει, αλλά παίζουν, κοιτάζει και δεν παίζουν πια οι άλλοι.
λέει, α, θα ρωτήσω αν μπορούμε να την πάρουμε. Να καταλάβετε λίγο το επίπεδο της κοινωνίας μας. Εντάξει, άρα έχουμε μία σκακέρα και έχουμε χιλιάδες τάβλια. Και πρέπει τώρα να περιμένουμε ποιος θα παίξει ο επόμενος. Εντάξει. Άρα, κανονικά θα πρέπει να γίνουμε φίλοι με τους άλλους δύο. Εντάξει, αυτό και αν είναι like. Τύπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο παίζει σκάκι. Και έλεγα μάλιστα στη μαθητριά μου, φαντάσου τώρα να παίξουμε πάνω σε ένα γκομπάν γκο. Θα είμαστε τελείως εξωγήινοι. Όταν πάτε στη Νέα Υόρκη, που είναι πιο μακριά από τη Λάρισα, έχετε πάρκο που έχει γκομπάν, που έχει σκάκι, που έχει ντάμες, δεν έχει τάβλη. Δεν είναι αρκετά εξελιγμένη. Και αυτό το πάρκο το λένε το πάρκο των παιχνιδιών. Άρα μπορεί να παίξετε διάφορα παιχνίδια και μάλιστα έχει και έναν τύπο, εδώ είναι το κερασάκι, άρα ίσως να είναι το ανάλογο από εσάς, αλλά ανοιχτή δομή, και ένα τύπος που λέει, θέλετε να παίξετε αυτό το παιχνίδι, λες, εγώ δεν το ξέρω καθόλου, θα σας το εξηγήσω εγώ. Ότι φαντάσου τώρα. Αυτό τζάμπα, εντάξει, όχι ότι πληρώνετε κιόλας, γιατί άμα μου πείτε είναι Αμερικανιά, θα πληρώνετε στο τέλος και δεν πληρώνετε ούτε στο τέλος. Γιατί αυτά που είναι τζάμπα στην αρχή και είναι πληρωμένα στο τέλος, εντάξει, φορά. Και προσπαθώ να σας πω, γιατί έρχονται άνθρωποι να παίξουν παιχνίδια που δεν ξέρουν. Γιατί είναι προσβάσιμα. Και μετά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με τα παιδιά τους, ενώ είναι και ενήλικοι και παίζουν το ίδιο παιχνίδι, γιατί αυτά τα παιχνίδια που έχουν βάλει παίζονται με όλες τις ηλικίες. Άρα βλέπετε τον πατέρα με την κόρη, τη μάνα με το γιο και παίζουν κανονικά. Όχι κάνουν δήθεν ότι παίζουν, παίζουν πραγματικά, το χαίρονται και οι δύο. Και είναι ο άλλος που εξηγεί, ας πούμε, τους κανόνες, άμα δεν τους ξέρετε, και μετά σας βλέπει, παρακολουθεί κάπου-κάπου τι κάνετε. Και είναι το ανάλογο, βλέπετε αυτές τις σκακέρες που είναι πολύ μεγάλες και παίζουν τα παιδιά, τις σηκώνουν. Ωραία. Να ξέρετε ότι είναι αρκετά δύσκολο. Αλλά φανταστείτε ότι όλα αυτά είναι προσβάσιμα. Τι προσπαθώ να σας πω. Πώς μπορείτε να αγαπάτε ένα γλυκό που δεν έχετε δει ποτέ? Είναι δύσκολο, έτσι δεν είναι? Ωραία. Άμα μπείτε στο ζαχαροπλαστείο και υπάρχει αυτό το γλυκό, θα το εντοπίσετε. Δεν το αγαπάτε ακόμα, όπως λέει ένας φίλος μου μαθητής, λέει, άμα το δεις και δεν το έχεις δοκιμάσει, δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Δεν είναι, πρέπει να το δοκιμάσεις. Δεν ξέρω αν αυτό εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Το βλέπετε, το γεγονός ότι είναι προσβάσιμο, τότε μπορεί να δώσει όρεξη να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά. Μπορεί να είναι το όνομα. Θυμάμαι, είχαμε πάει με μια άλλη μαθητρία σε ένα ζαχαροπλαστείο και είχαν βγάλει καινούργια γλυκά. Ήμασταν στη Γαλλία και επειδή την ξέραμε, μας λέει, δεν έχω βρει ακόμα ονόματα. Και λέω, τι ονόματα? Ονόματα για τα γλυκά. Λέει, θα ήθελα ονόματα από όπερα. Και τώρα είχαμε πέσει, ξέρεις, στην περίπτωση. Άρα η φίλη μου, όπερα, όπερα, η Οσαϊδία. Άρα πάμε σπίτι, ένα κατεβατό από ονόματα. Δηλαδή είχαμε όπερα που να έχει αρκετά αλφα, να έχει μερικά βήτα, να έχει κάποιο έψιλον. Καταλαβαίνετε, όπως λέει ο Ιωάννης, αναμαρίζει. Άρα ξαφνικά είχαμε έναν κατάλογο, ξαναπήγαμε εκεί πέρα, πήγε. Τα επόμενα, όταν τα είδαμε τα γλυκά, ήταν όλα με ονόματα όπερας. Ωραία, συζητάμε μετά, γιατί βάζετε ονόματα όπερας? Λέει, είναι πιο ελκυστικά. Έχει τρεις τώρα, ε. Έχει τρεις, ναι. Παρομοία έξω. Άστε, μωρέ, άστε, τι σε νοιάζει, γιατί? Μετά εσύ, ποιον ενοχλεί? Εμένα, τον πατέρα. Αυτό συνέφιξε. Έτσι γίνεται. Α, θα μου πεις, δεν είσαι σίγουρος, αυτό τι θες? Όχι. Είναι, εντάξει, πια. Όχι, φοβήθηκα, ναι. Γιατί το είδες με ένα παράξενο βλέμμα. Ωραία. Αυτό είναι μια κίνηση. Θα δεις μετά η Λένα θα σε στεναχωρηθεί γιατί θα πρέπει να δει το βίντεο εκεί που ήταν και έφυγε. Άρα, λέω το εξής, είναι πάλι το ίδιο. Μερικές φορές πάτε να δείτε παιδικά έργα, έτσι γίνεται. Και βαριέστε αφόρητα. Έχετε βέβαια και το άλλο, είναι ότι επειδή έχετε παιδιά, επιτέλους μπορεί να πάτε να τα δείτε αυτά τα έργα χωρίς να έχετε ενοχές. Και λες, τώρα θα δεις. Ενώ πριν ήσουν πιο μαντράχαλος, μετά γίνεσαι πιο νέος, γιατί έχεις δικαίωμα να τα δεις τα παιδικά. Βέβαια, λες, με το παιδί μου πήγα. Και μετά ρωτάς, εσύ το παιδί επέλεξε το έργο? Όχι, εγώ.
Δεν είναι το πιο καλό. Άρα έχετε ένα έργο, ας πούμε, που έχετε αποθυμένο δεν ξέρω πόσα χρόνια να το δείτε και λες ευτυχώς θα κάνω και ένα παιδί να πάμε να το δούμε. Χωρίς να ντρέπομαι που πήγα εκεί πέρα. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Μερικές φορές οι γονείς κάνουν προβολές. Το είπα μερικές φορές για να μην ευρεάσετε. Εννοώ πάντα. Άρα, μερικές φορές λοιπόν κάνουν προβολές, ειδικά για αυτά που δεν έχουν κάνει. Και άμα είναι και το ίδιο φύλο, η προβολή είναι ακόμα πιο σπρωγμένη. Λέει, μα δεν θα μάθεις βιολί. Και στο παιδί δεν ξέρει καν τι είναι το βιολί, ας πούμε. Βιολί, ε. Ναι, γιατί να μάθω βιολί. Είναι πολύ σπουδαίο το βιολί. Και λέτε διάφορα πράγματα που βέβαια όταν θα δώσετε, πρώτα απ' όλα να ξέρετε ότι άμα θέλετε το παιδί σας να μάθει βιολί, πρέπει να το αγαπάτε πάρα πολύ. Μα πάρα πολύ. Το βιολί, μέχρι να βγάλετε τις πρώτες σωστές νότες, έχουν πεθάνει τα αυτιά σας. Αλλά αν είστε πιο έξυπνοι, πάρετε το πιάνο, γιατί ό,τι και να κάνει είναι σωστό. Στο βιολί είναι. Αλλά λιγότερο επικίνδυνο η τρομπέτα, γιατί μέχρι να βγάλει τον πρώτο ήχο, έχετε. Θα κάνει φου, τίποτα. Κόρνο είναι ακόμα χειρότερο. Λέω λοιπόν ότι όταν το κάνουμε αυτό, σημαίνει τι? Σημαίνει ότι θα θέλαμε πάνω κάτω το παιδί μας να είμαστε εμείς. Αλλά αυτό που έλεγα και σε φίλους τώρα, δεν λέω ονόματα, είναι ζευγάρι. Θυμάστε ότι μιλάμε για την εφηβεία. Αλλά να θυμάστε ότι η εφηβεία την έχουν οι γονείς. Τι είναι η εφηβεία? Η εφηβεία είναι η συνειδητοποίηση από τον γονέα ότι το παιδί τους δεν είναι ο εαυτός τους. Έως πριν την εφηβεία είναι ακριβώς ο εαυτός τους. Α, τα πράγματα πήγαιναν μια χαρά. Ό,τι του έλεγε, του άρεσε. Εντάξει, ξαφνικά λέει όχι. Τι όχι, όχι, πώς όχι? Σε ποια χώρα νομίζεις ότι είσαι? Όχι, μετά το ξανασταματάς γιατί λες είμαστε η χώρα του όχι, αλλά λες εντάξει. Okay. Άρα, στη χώρα που ήθελες να πας, εκεί πέρα δεν έχει το όχι. Άρα, λέω απλώς ότι όταν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε γεννήσει έναν άνθρωπο που δεν είναι ο εαυτός μας, παθαίνουμε ένα σοκ. Και μετά ανακαλύπτουμε ότι έχει και απόψεις. Για να μην σας πω ότι ψηφίζει κιόλας.